Έχουμε κοντά μας καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Κλούβα. Καλησπέρα κύριε Κλούβα. Καλησπέρα. Σήμερα η συζήτηση θα κινηθεί όσον αφορά τη συνεισφορά σας στην τέχνη, τον πολιτισμό και την υγεία. Κάτι το οποίο φαίνεται βέβαια από τα βιβλία που έχετε γράψει, τα οποία είναι αρκετά, τις ακτιβιστικές δράσεις, τις διαλέξεις σας, τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις με επιστήμονες όλων των κλάδων, γιατρούς, θεραπευτές, συγγραφείς και γενικά την παρουσία σας στην κοινωνική ζωή. Καλησπέρα που σε ξαναβρίσκουμε από καιρό και τα λέμε. Πάνω στην ερώτηση που μου κάνεις, είναι μια όμορφη ερώτηση και όντως έχει γίνει και από την εταιρεία μας, την εταιρεία Παμφός, μια μεγάλη κλίμακα που έχουμε οργανώσει πάρα πολλά πράγματα με γιατρούς, θεραπευτές και με την UNESCO, ένα διάσημα έτσι. Σεμινάρια. Αλλά το οποίο το βασικό κομμάτι που θέλαμε να κάνουμε εμείς είναι πρώτη φορά να φέρουμε τον ιατρικό κόσμο κοντά στην παράδοση, κοντά στην ψυχολογία και να αναδείξουμε ένα κομμάτι που η Ελλάδα το έχει αγκαλιάσει και το έχουμε κάνει με μεγάλη επιτυχία και όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι συντρέξανε μαζί μας και βοηθήσαν. Και αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι για όσους το έχουν παρακολουθήσει και μας κάνει περήφανος γιατί συνδυάσαμε κάτι που στο εξωτερικό γίνεται χρόνια και στην Ελλάδα ξεκίνησε να γίνεται τώρα από πολλούς άλλους που το μιμηθήκανε, που λέμε το καλό κομμάτι της μίμησης αυτό. Έχουμε και το τελευταίο σας βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από ένα περίπου χρόνο. Γίνε εσύ αλλαγή που περίμενες. Ναι, είναι περίπου ένα χρόνο. Γίνε εσύ αλλαγή που περίμενες. Ήταν μια ανάγκη η οποία ήθελα να μεταφέρω όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Καλή ανάγκη δεν σταματάει ποτέ για συγγραφή. Ναι. Πάντα βρίσκεις κάποια άλλα πράγματα. Το οποίο είναι πιο πολύ προς το life coach και ψυχολογία. Το οποίο δείχνει το εξελικτικό κομμάτι της επιστήμης με ασκήσεις, με πράγματα το οποίο αναδεικνύουμε το θαύμα από επιστήμονες, ένας πολύ όμορφος συνδυασμός. Θα το έλεγα έτσι πολύ απλά στη γλώσσα μας, γλιστράει η εικόνα και ο λόγος μέσα στο βιβλίο αυτό και μέσα στον χρόνο αυτό με έχει βοηθήσει να κάνω πολλές ομάδες και να βοηθάω ψυχοθεραπευτικά πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ κατανοητό. Και στην ουσία υπάρχει ένα βιβλίο στο χώρο αυτό και την Ελλάδα, γιατί όταν μιλάμε για το εξελικτικό κομμάτι που στην Αμερική είναι γνωστό, όπως είναι το life coach και όλα αυτά, το οποίο ο κάθε άνθρωπος έχει ένα βιβλίο το οποίο και σε ένα άλλο θεραπευτή να πάει σε θεραπευτές, έχει μια πηξίδα. Και αυτή η πηξίδα μπορεί να τον βοηθήσει σε οποιοδήποτε είδους θεραπεία κάνει. Μιλάτε συχνά για το κομμάτι της θετικής ψυχολογίας. Να δούμε ποιο είναι το καινούριο εξελικτικό κομμάτι της θετικής ψυχολογίας, πώς συνδέεται με την παράδοση, την επιστήμη, όπως είναι η δύναμη του λόγου, η θεραπευτική ποίηση, η μουσικοθεραπεία. Το κομμάτι της θετικής επιστήμης, της θετικής ψυχολογίας, είναι τα τελευταία 20 χρόνια. Γνωστό και είναι σε εξέλιξη σε πανεπιστήμια και σε κολέγια και σε δικτατορικά που γίνονται τώρα. Αυτό όμως που έχει ξεκινήσει πιο μπροστά είναι από το life coach, το οποίο είναι η θετική ψυχολογία, ασχέτως οι ονομασίες που αλλάζουν. Αλλά τι βλέπουμε. Ο δυτικός κόσμος πρώτη φορά αγκαλιάζει το κομμάτι αυτό και η ανάγκη στην πρώτη ερώτηση που μου έκανες ήταν αυτό να δείξουμε στον κόσμο το στρες, την οξύδωση που παθαίνουμε και να βάλουμε τεχνικές μέσα από βιβλία, να ενημερώσουμε και επιστήμονες στον κλάδο, να φύγει το κομμάτι πια της ευθυγράμμης του δυτικού κόσμου, ώστε να έρθει να ανοίξει ο ήλιος, όλη η ευθείαση του ήλιου σε όλες τις ακτίνες. Και εκεί γίνεται κάτι πανέμορφο. Πρώτη φορά ακουμπάμε το κομμάτι αυτό σε ένα βαθύ μονοπάτι και βλέπεις πολλούς επιστήμονες που με προσεγγίζουν, με ρωτάνε, παίρνουν το βιβλίο και έχει ξεκινήσει κάτι πολύ όμορφο όσον αφορά το κομμάτι της θετικής ψυχολογίας πλέον. Και υπάρχει και κλάδος και εδώ στο Πανεπιστήμιο που ετοιμάζεται κλάδος που λέγεται θετική ψυχολογία. Αποκαλείστε συχνά ως ο συγγραφέας ψυχικής δύναμης. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για εσάς και αν οι θεραπευόμενοι ή οι αναγνώστες σας δίνουν τροφοδότηση σχετικά με το κομμάτι αυτό. Ναι, αυτό είναι μια συνέντευξη από την εναλλακτική δράση πίσω και όντως είναι αυτά τα βιβλία, την πηγή που έχει βραβευτεί και αυτά άλλα βιβλία που είχα βγάλει, γιατί έχω βγάλει 5 βιβλία. Όντως τα βιβλία μου είναι πολύ δυναμικά και η θεραπευτική πίεση που λέγαμε το Port Therapy είναι ο λόγος στον οποίο είναι σαν το βλέμμα το ενεργειακό μασάζ, γιατί η εικόνα και ο λόγος βοηθάει στη θεραπεία μας και δυναμώνει. Το αισθάνομαι έτσι ένα ελεύθερο κομμάτι. Φυσικά είναι μια ευθύνη, γιατί σε έχει επάλξει να γράφεις
και να μπορείς να είσαι σε ένα ύψος στο κομμάτι αυτό που κάνεις και να τα αποδεικνύεις ως συγγραφέας, ως άνθρωπος στον κόσμο, αλλά είναι όμορφος σαν τίτλος το κομμάτι αυτό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ την ενδυνάμωση και τη δικιά σου, αλλά αναμένεις και οραματίζεις σε μια εξέλιξη πιο δυνατή. Εξάλλου, πάντα ξεκινούσατε και είχατε αφορμή από διάφορα θέματα και γράφατε βιβλία πολλά, συνδυάζοντας το περιεχόμενο των βιβλίων και με τις υπόλοιπες δράσεις σας, έτσι είναι? Κοίτα, το βιβλίο το χρησιμοποιούσα πάντα σαν ένα κομμάτι ανάφλεξης. Δηλαδή, πάντα κάποιος θα σε ρωτήσει πώς ξεκινάμε. Το βιβλίο, επειδή πάντα μπόρεσε και ένωνε την επιστήμη, την παράδοση με επιστημονικά στοιχεία, και μπορούσα εκεί μέσα, μπορούσε ο κάθε ομιλητής να βασιστεί πάνω στο βιβλίο και πάντα υπήρχε αυτός ο μπούσουλας να μπούμε και να δούμε. Και ήταν πολύ όμορφο να ξεκινάς ένα βιβλίο, γιατί μπορούσε και το κοινό και καταλάβαινε. Δεν ήταν ο επιστημονικός λόγος, αυτό που έχουμε μάθει που λέμε η ξύλινη γλώσσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί ήταν όντως η αφορμή. Ακόμα έχουμε κάνει και με τον Θοδωρή που ξέρεις εσύ, μέσα από την ποίηση, ολόκληρη επιστημονική διάλεξη και καρδιολόγους με τον κύριο Γκατζούνη. Άρα το βιβλίο ήταν μια ανάφλεξη να ανοίξει αυτό το κομμάτι και να μαλακώσει τον κόσμο, ώστε να μπορεί να καταλάβει χωρίς να υπάρχει ο βιασμός, συγγνώμη που λέω αυτή τη λέξη, της ξύλινης γλώσσας. Που ο κόσμος κάθεται και δεν μπορεί να καταλάβει στην ουσία. Ενώ τον κάναμε έτσι να εστιάζεται, να υπάρχει και τέχνη, τέχνη και θεραπεία, ώστε το κομμάτι αυτό να περνάει και το κομμάτι το θεραπευτικό πολύ πιο απαλά και όμορφα. Άρα μέσα στα βιβλία μπορούμε να πούμε ότι έχετε και περιλήψεις από τα συνέδρια, από τα σεμινάρια σας, από θεραπευτικές μεθόδους. Αυτό το ετοιμάζω στο τελευταίο βιβλίο, όλα είναι θέμα έλξης. Το βιβλίο μου, αυτό που είναι τώρα, είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά το πιο πολύ το θεραπευτικό κομμάτι και απευθύνεται από έναν άνθρωπο που είναι παιδί 8 χρονών, γιατί έχω γράψει και για παιδιά μέσα, τεχνικές, μέχρι έναν άνθρωπο που είναι στα 105 χρονών. Άρα πάντα τα βιβλία μου είναι ανθρωποκεντρικά και πάντα είναι ευκολοδιάβαστα. Εκτός από όλες αυτές τις ενασχολήσεις, στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές σας βρήκαμε υποψήφιο σύμβουλο και τόσο εσείς όσο και ο συνδυασμός στον οποίο συμμετείχατε πήγε πάρα πολύ καλά, είχε επιτυχία. Τι σας οδήγησε όμως αυτή σας την απόφαση και ποια είναι τα σχέδιά σας στον τομέα αυτό? Κάτι που ξεφεύγει τελείως από αυτό που λέμε. Από τη θεραπευτική πρακτική, από το coaching, από τα θετικά, βρέθηκα, από τη ψυχολογία και τα βιβλία. Τυχαία βρέθηκα από λόγια να ήθελα να βοηθήσω τους δύο συνδυασμούς αυτούς, γιατί ξέρεις ότι στοιχείο εμείς και στα νησιά έχουμε περάσει πολύ δύσκολα όσον αφορά το μεταναστευτικό και πολλά άλλα. Και έπρεπε να μπούμε κάποιοι από εμείς που βλέπουμε τον κόσμο από ένα διαφορετικό πρίσμα να δώσουμε μια άλλη νότα. Και μπήκε πολύ νέος κόσμος και αυτό με έκανε να μπω για προσφέρω κάτι διαφορετικό και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε και αυτό, όχι μόνο εγώ, τα παιδιά που είμαστε. Αυτό με ανάγκασε εισαγωγικά να φύγω από την ευκολία, από τη ζώνη άνεσης, γιατί πάντα την πολιτική τη θεωρούσαμε ότι είναι κάτι όχι τόσο καθαρό, αλλά αν το πούμε όλοι έτσι και δεν ασχοληθούμε, δεν θα καθαρίσει ποτέ το κομμάτι αυτό. Αυτός ο γνώμονας και ο κόσμος και ο συγκεκριμένος πολιτευτής που στήριξα με έκανε να μπω, να παλέψω και να προσπαθήσω για το συνδυάσμα αυτό και όντως κερδίσαμε και στα δύο μέτωπα. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Να τολμήσω να ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω και πολλά για το συνδυασμό, έχει βγει αυτή τη στιγμή, είναι στην αντιπολίτευση, οπότε και πάλι θα προσφέρετε? Σε ένα μήνα θα είναι πάνω, στην ουσία θα δική. Άρα βγήκε. Ναι, και η περιφέρεια και στην περιφέρεια αυτό που θέλαμε. Και στο Δήμο. Α, έχει βγει δηλαδή. Έχει βγει, ναι. Άρα μπορεί και εσάς να σας αναθέσουν σίγουρα κάποιο σίγουρα, ρόλο. Ναι, σίγουρα. Ναι, για να μπορέσετε να βοηθήσετε σίγουρα και τον τόπο καλύτερα. Ναι. Ωραία. Θα συνδυάσετε λοιπόν εσείς το κομμάτι της πολιτικής και της προσφοράς του τόπου με το coaching, με το νέο βιβλίο που γράφετε, έτσι. Και όλα αυτά μαζί πώς θα γίνουν σε ένα πρόσωπο όπως είστε εσείς? Πώς θα τα καταφέρετε όλα αυτά μαζί, λέτε? Κοίτα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που με παρακολουθεί. Πολλοί κόσμος όπως και εγώ που είναι συγγραφείς μέσα έχουν πει παιδιά τα οποία ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. Άρα σίγουρα ο πολιτισμός, η παράδοση, η τέχνη και η υγεία είναι ένα κομμάτι που πάνε μαζί. Χωρίς σεβασμό στο κομμάτι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία. Άρα ο σκοπός μου, ένα κομμάτι που μπήκαν να γίνει αυτός ο συνδυασμός όπως το κάνουμε στις διαλέξεις με τα παιδιά, με την εταιρεία, να το περάσουμε και στο κομμάτι του Αιγαίου, της Ελλάδας όπως έχει γίνει, γιατί πλέον έχει προχωρήσει. Άρα πιστεύω ότι το δικό μου κομμάτι είναι μια προσφορά στον πολιτισμό. Έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Άννα μου. Να είστε καλά. Γεια. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινάει το Ανάδειξέ το, που σήμερα φιλοξενεί την κυρία Δανιλίδου Νικολίνα, ψυχολόγο υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέα του βιβλίου «Τι συνέστημα θα φάμε σήμερα». Καλησπέρα σας, κυρία Νικολίνα. Καλησπέρα σας. Ευρηματικότατος ο τίτλος, μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραίος και to the point. Αναφέρεται ακριβώς αυτό που θέλω. Τι ήταν αυτό που σας όθησε, αυτή η εσωτερική δύναμη, να το γράψετε το συγκεκριμένο βιβλίο? Καταρχήν να σας πω ότι μου αρέσουν τα βιβλία, αγαπώ τα βιβλία. Πιστεύω ότι τα βιβλία είναι μια αξία, όχι ένα αντικείμενο. Επιπρόσθετα, θεωρώ στα αλήθεια ότι τα βιβλία αυτοβελτίωσης προσφέρουν υλικό για να διαβάσει κάποιος και να ανοίξει το μυαλό του, να ανοίξει η σκέψη του και να κατανοήσει τι πρέπει να δουλέψει με τον εαυτό του. Προφανώς, βέβαια, ένα βιβλίο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ψυχοθεραπεία. Είναι όμως μια πολύ καλή αρχή. Και παρατήρησα ότι υπάρχει ένα κενό, ότι δεν υπάρχουν αρκετά βιβλία που να εξηγούν το ρόλο του συναισθήματος στην κατανάλωση τροφής. Δηλαδή, πώς μπορεί να τρώμε προκειμένου να διαχειριστούμε ή να ρυθμίσουμε το συναίσθημά μας. Συνεπώς, αυτό το βιβλίο έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό. Ότι ο λόγος για τον οποίο τρώμε κάποιες φορές δεν είναι επειδή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια συμπεριφορά ή γιατί κάτι είναι νόστιμο, αλλά επειδή χρειάζεται να μάθουμε πώς να ρυθμίζουμε το συναίσθημά μας. Και πώς γίνεται αυτό, πώς αυτή η γνώση του συναισθήματός μας οδηγεί στο να τρεφόμαστε καλύτερα? Τα συναισθήματα, ας πούμε ότι είναι η εσωτερική μας πηξίδα. Ας πούμε ότι τα συναισθήματα μας δείχνουν τι είναι αυτό το οποίο νιώθουμε και πώς τα πράγματα τα βιώνουμε μέσα μας. Έχοντας επαφή με το συναίσθημα, μπορώ να κατανοήσω τι είναι αυτό το οποίο με ζορίζει, πιθανώς πώς πρέπει να προστατευτώ ή να φροντιστώ καλύτερα, ίσως χρειάζεται να βάλω κάποια όρια. Το συναίσθημα είναι αυτό που θα μου δείξει πώς είμαι σε σχέση μου με τον εαυτό μου και τους άλλους. Άρα λοιπόν, όταν εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό, δεν θέλω να αφουγκραστώ ή δεν ξέρω πώς να αφουγκραστώ τον εαυτό μου και τα συναισθήματά μου, ή επιθυμώ να αποσυνδεθώ γιατί αυτό που νιώθω είναι έντονα δυσφορικό, τότε θα φάω προσπαθώντας να το μουδιάσω. Είτε να το εκτονώσω στο φαγητό, είτε να κάνω μια εσωτερική φυγή και να μην το νιώθω πια. Συνεπώς, να το απαλύνω, να έρθω και να ρυθμίσω το συναίσθημά μου για να μπορώ να νιώσω καλύτερα. Σε περιπτώσεις που το γνωρίσουμε το συναίσθημά μας, το αντιληφθούμε και διαπιστώσουμε ότι δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά κάτι άλλο προκαλεί αυτή την τάση μας, τι γίνεται? Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, αφού έχω αποκτήσει την συναισθηματική επίγνωση, δηλαδή ξέρω τι είναι αυτό το οποίο νιώθω και γιατί το νιώθω, και συνειδητοποιώ ότι μέσα στο πλαίσιο στο οποίο είμαι συμβαίνει κάτι, κάτι γίνεται το οποίο εμένα με δυσκολεύει, τότε πρέπει πολύ πολύ λογικά και συνειδητά να αποφασίσω τι θέλω να κάνω με αυτό. Προφανώς μπορεί να μην είναι όλα επιλύσιμα, ωστόσο η συναισθηματική επίγνωση είναι αυτή που σαν οδηγός θα μου δώσει τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζομαι για να κατανοήσω πώς πρέπει να σταθώ σε μια κατάσταση. Μέσα στο βιβλίο αναφέρεστε σε μια έννοια ως τροφικό τραύμα που στους περισσότερους μας είναι άγνωστη. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι το τροφικό τραύμα και τι το προκαλεί ενδεχομένως? Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να ρυθμίσουν την ποσότητα της τροφής τους έχουν στο παρελθόν τους βιώσει κάποιο τραύμα. Αυτό είναι η συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης τροφής και την πιθανότητα της ύπαρξης ενός τραύματος σε μικρότερη ηλικία. Εγώ αναφέρομαι περισσότερο όμως στο τροφικό τραύμα, που σημαίνει ότι έχω βιώσει στρεσογόνες καταστάσεις σε σχέση με το φαγητό. Αυτό μπορεί να είναι είτε για παράδειγμα πείνα, να έχω στερηθεί το φαγητό ή να μου έχουν στερήσει το φαγητό για κάποιους λόγους, π.χ. γιατί μπορεί να έχω κιλά, ή μπορεί για παράδειγμα να είναι κάποια μορφή κακοποίησης που συνέβαινε στο σπίτι μου, στην οικογένεια προέλευσης, σε σχέση πάλι με την τροφή. Για παράδειγμα τα παιδιά που τα σιτίζουν με τη βία. Οπότε συνεπώς όταν ένα παιδί μαθαίνει ότι κάποιος μου ανοίγει το στόμα και με μπουκώνει φαγητό, διαταράσει τη σχέση μου με το φαγητό.
Μετά είναι πιθανό να μην μπορώ, βλέποντας ένα τροφικό ερέθισμα, ένα φαγητό δηλαδή, να νιώθω καλά. Να μου βγάζει μια άρνηση δηλαδή, εννοείται όλο αυτό. Πιθανότατα μπορεί να είναι αμφιθυμία, το θέλω και δεν το θέλω. Μπορεί να είναι αυτοκακοποίηση, δηλαδή χρησιμοποιώ το φαγητό για να κακοποιήσω με έναν τρόπο τον εαυτό μου και το σώμα μου. Πολλές φορές μπορεί να είναι απλά σαν συμβολισμός κάτι το οποίο μου προκαλεί αντικρουόμενα συναισθήματα. Άρα μας λέτε ότι οι εμπειρίες που έχουμε μικροί και λίγο μεγαλύτεροι από το φαγητό και κυρίως από τα τραπέζια, από τα οικογενειακά τραπέζια, αυτά που θεωρούμε και γιορτές ενδεχομένως πολλές φορές, να μας επηρεάζουν. Σωστά. Το οικογενειακό τραπέζι είναι ο μικρόκοσμος μιας οικογένειας. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τους ανθρώπους μέσα σε ένα πλαίσιο να στέκονται στο τραπέζι, τι κάνουν, σχετίζονται με την τροφή τους και ο ένας με τον άλλον. Οπότε, όλο το συναίσθημα που υπάρχει, αυτό το οποίο συμβαίνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μας δείχνει την δυναμική μιας οικογένειας. Δηλαδή, αν σχετιζόμαστε καλά, αν υπάρχουν θετικά συναισθήματα, αν υπάρχει φροντίδα, αν φροντιζόμαστε με τη τροφή. Είναι ένα πλαίσιο, λοιπόν, το οποίο χρειάζεται πάντα να είναι ένα σωστό, φροντιστικό, συναισθηματικά θετικό πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω στους γονείς ότι οι σοβαρές συζητήσεις δεν γίνονται στο οικογενειακό τραπέζι. Έτσι, εκεί είναι μια περίοδος που πρέπει να συνδεθούμε, να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Και επίσης, οι έρευνες μας λένε ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, οι οποίοι είχαν την εμπειρία του οικογενειακού τραπεζιού, έχουν καλύτερη τροφική φροντίδα, έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση φυτικών ινών στην καθημερινότητά τους. Συνεπώς, είναι και ένα σημείο εκπαίδευσης εδώ. Στο βιβλίο αναφέρεστε στα ψυχολογικά εμπόδια, τα οποία μπορεί να εμποδίζουν τη φροντίδα μας, εννοείται προφανώς την τροφή μας και γενικά τη φροντίδα του εαυτού μας. Ναι. Θέλετε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα για να το αντιληφθούμε και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, τα ψυχολογικά εμπόδια μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά για το καθένα μας. Αυτό που θα πω είναι ότι συνήθως τις πληροφορίες για το πώς πρέπει να φροντιστούμε τις έχουμε. Είτε πηγαίνοντας σε διαιτολόγους, είτε μέσα από μια μακρά περίοδο προσπάθειας, είτε διαβάζοντας, συνήθως τις πληροφορίες τις έχουμε. Αυτό όμως το οποίο μας δυσκολεύει μπορεί να είναι κάτι το οποίο να έχει μια ψυχολογική βάση. Τα συνηθέστερα εμπόδια μπορεί να είναι συναισθηματική εξουθένωση. Όταν έχω μια καθημερινότητα που τρέχω όλη την ημέρα και δεν έχω συμπεριφορές φροντιστικές για τον εαυτό μου, είναι πάρα πολύ πιθανό το βράδυ το οποίο γυρνάω στο σπίτι μου και είναι το πλαίσιο χαλάρωσής μου και είμαι τόσο σωματικά κουρασμένος, πώς να μπορέσω να φροντιστώ διαφορετικά. Να μου κάνω ένα δώρο, κάτι το οποίο να με κάνει να νιώσω στιγμιαία καλά. Ένα άλλο εμπόδιο είναι η παρόρμηση. Δηλαδή, να επηρεάζομαι από ερεθίσματα γύρω μου και πριν προλάβω να σκεφτώ συνειδητά τι ακριβώς θέλω και αν αυτό το επιλέγω, το χέρι μου να πηγαίνει τόσο γρήγορα πριν προλάβει η σκέψη μου να με σταματήσει. Είναι αυτό που πολλές φορές... Αντανακλαστικά. Αντανακλαστικά, έτσι, και βλέπουμε τις δυσκολίες όταν είμαστε, ας πούμε, σε ένα μπουφέ ή όταν περπατάμε από κάπου και λέμε είδα κάτι, μύρισα κάτι, ένα ερέθισμα ήρθε και πριν προλάβω να σκεφτώ, το χέρι μου ήδη είχε πάρει το φαγητό. Τα συναισθηματικά εμπόδια, λοιπόν, είναι, τα ψυχολογικά εμπόδια μάλλον, είναι αρκετά και διαφορετικά, οπότε χρειάζεται να εμβαθύνουμε σε αυτό. Μπορεί να είναι, όπως είπαμε, ο θυμός, ότι δεν είμαι σε θέση να οριοθετηθώ ή να διαχειριστώ μια κατάσταση, οπότε την τρώω. Τρώω το συναίσθημά μου για να μπορέσω να το απαλύνω. Άλλο συναισθηματικό εμπόδιο μπορεί να είναι η αίσθηση του κενού. Δηλαδή, να νιώθω ένα εσωτερικό κενό και να μην με γεμίζει τίποτα. Να μου λείπει η συντροφικότητα, να μου λείπουν άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μου. Έχετε το φαγητό συμβολικά και γεμίζει το κενό μέσα μου. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που μας λέτε και από το τίτλο του βιβλίου και από το βιβλίο το ίδιο, το συναίσθημά μου μπορώ να το θρέψω. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό ώστε να γίνεται με θετική κατεύθυνση. Το συναίσθημα, καταρχήν να πούμε ότι δεν μπορούμε να το διχοτομήσουμε σε θετικό και αρνητικό. Όπως είπα στην αρχή, από τη στιγμή που το συναίσθημα είναι η πηξίδα μου, πρέπει να το αφουγκράζομαι.
πρέπει να κατανοώ ότι αν είμαι θυμωμένος λόγου χάρη, έχω ένα πολύ καλό λόγο που είμαι θυμωμένος. Για να μπορέσω να το θρέψω, αφού πρώτα το αφουγκραστώ, κατανοήσω τι γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί νιώθω αυτό που νιώθω, μετά πρέπει να περάσω στο να πάρω τις αποφάσεις μου, να οριοθετηθώ αν χρειάζεται να οριοθετηθώ, να μπορέσω να ρυθμίσω κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μου και φυσικά να βάλω πιο φροντιστικές συμπεριφορές την ημέρα μου. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το συναίσθημα είναι η αναλογία των εξαντλητικών συμπεριφορών που έχω, εξουθενωτικών, μπορεί να μην είναι εξαντλητικών σωματικά, αλλά να είναι ψυχολογικά εξουθενωτικό. Λοιπόν, είναι η αναλογία λοιπόν των εξαντλητικών συμπεριφορών μου με των ευχάριστων συμπεριφορών. Αν εγώ έχω μόνο εξαντλητικές συμπεριφορές στην καθημερινότητά μου, πώς προσδοκώ να νιώθω καλά? Από πού θα τραφεί αυτό το συναίσθημα? Συνεπώς, για να μπορέσω να νιώθω καλά, χρειάζεται να βάλω θρεπτικές συμπεριφορές για το συναίσθημά μου. Μπορεί να είναι ο καφές με μια φίλη μου, μπορεί να είναι μια βόλτα, να περπατήσω λίγο, να ξεχαστώ. Δεν σημαίνει ότι αυτές οι συμπεριφορές χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται φροντίδα. Χρειάζονται δηλαδή να μπορέσω φροντιστικά να κατανοήσω τι είναι αυτό το οποίο εγώ χρειάζομαι σαν άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κι εγώ. Το Ανάδειξετε Υγεία έχει έρθει στο ξενοδοχείο Golden Age, το οποίο ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, να συναντήσει από την Κύπρο τον κύριο Χαράλαμπο Σολέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο οποίος είναι Life Coach Trainer, διακεκριμένος ηγέτης στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης, ψυχοθεραπευτής, είναι η πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Διπλωματούχων Ύπνωσης και Υπνοθεραπείας. Ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για το βιβλίο του «Ύπνωση και, και υπνοθεραπεία» από το Ινστιτούτο Ψυχολογικών Ερευνών. Πρώτα απ' όλα όμως να πούμε, να σας καλωσορίσουμε φυσικά στην εκπομπή και να δούμε ποια είναι η διαφορά ύπνωσης και υπνοθεραπείας, γιατί είναι έννοιες λίγο ιδιαίτερες και παρεξηγημένες ίσως και περισσότερο. Η ύπνωση για πάρα πολλά χρόνια ήταν παρεξηγημένη, ειδικά στον ελλαδικό χώρο. Και ταλαιπωρήθηκε και πάρα πολύ, μπορούμε να πούμε, και το αναφέρω και στο βιβλίο, μέσα από την ιστορία της ύπνωσης. Μπορούμε να πούμε ότι η ύπνωση είναι η κατάσταση που μπαίνει κάποιος, η κατάσταση που ένας άνθρωπος θα μπει κατά τη διάρκεια, και πολλές φορές μπαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορούμε να πούμε ότι περνάμε την ώρα που ξυπνάμε και την ώρα που θα κοιμηθούμε από αυτή την κατάσταση, ή όταν χαλαρώνουμε πολύ. Και είναι αυτή η κατάσταση που χρησιμοποιείται τώρα στην υπνοθεραπεία για θεραπευτικό σκοπό. Έτσι έχουμε τη χρήση της υπνοθεραπείας, της ύπνωσης, για θεραπευτικό σκοπό. Και εκεί έχουμε την υπνοθεραπεία. Πώς η ύπνωση λοιπόν μπορεί να βοηθήσει και σε ποιες περιπτώσεις, σε ποιες καταστάσεις? Τώρα η ύπνωση, η υπνοθεραπεία χρησιμοποιώντας την ύπνωση, μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές καταστάσεις του ανθρώπου. Καταστάσεις ψυχικής υγείας, αλλά και καταστάσεις της καθημερινότητας. Παραδείγματος χάρη, διαχείριση του άγχους, διαχείριση στρες. Του στρες, σωστά. Όταν έχουμε εξετάσεις, ίσως. Σωστά. Καταστάσεις στρες γενικά, όποια και αν είναι αυτή, και σίγουρα σε καταστάσεις εξετάσεων, που εκεί έχουμε πιο πολλοί άνθρωποι έχουν στρες, είτε αυτό είναι εξέταση μαθητών σε πανεπιστήμιο, προσαγωγικές, είτε είναι ακόμη και εξέταση οδηγού. Αλλά οτιδήποτε δημιουργεί στρες στον άνθρωπο, ακόμη και ένα πρώτο ραντεβού μπορεί να δημιουργεί στρες, η ύπνωση μπορεί να το βοηθήσει. Αλλά έχουμε και άλλες ψυχικές καταστάσεις όπως η θλίψη, συναισθηματικές καταστάσεις, στις οποίες η υπνοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει. Όπως και επίσης την επίτευξη στόχων. Δηλαδή, υποβάλλει το άτομο στον εαυτό του ή με τη χρήση του, με τη βοήθεια του υπνοθεραπευτή, το αποτέλεσμα που θέλει. Και έτσι μπορούμε να πετύχουμε αλλαγές στη ζωή μας. Διακοπή τσιγάρου, διαχείριση βάρους ή οτιδήποτε αλλαγές οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Ασφαλώς όμως υπήρχε κάποιο κίνητρο για να γραφτεί ένα τέτοιο βιβλίο με τη θεματική αυτή. Ήτανε μέσα από τις θεραπείες και τις συνεδρίες που είχατε με τα αντίστοιχα περιστατικά σαν ψυχοθεραπευτής, μάλλον. Δεν είναι τόσο αυτό, μπορώ να πω. Δηλαδή δεν αναφέρω περιστατικά πελατών μου στο βιβλίο. Πιο πολύ ήθελα να δώσω στο ελλαδικό χώρο, στον καθένα που ενδιαφέρεται και έχει ακούσει αυτή την ύπνωση, να μάθει περισσότερα για το αντικείμενο της ύπνωσης. Να μάθει τι ακριβώς είναι η ύπνωση, από πού ξεκίνησε και φτάσε μέχρι σήμερα, σε ποιους τομείς μπορεί να βοηθήσει. Όπως επίσης έχω μέσα πάρα πολλές πληροφορίες σε αυτό το βιβλίο. Έχω γράψει πολλές πληροφορίες για το μυαλό, για το υποσυνείδητο μυαλό, γιατί με αυτό δουλεύουμε βασικά. Αναφέρεστε λοιπόν στο υποσυνείδητο και τις λειτουργίες του. Μπορείτε να μας πείτε μερικές από αυτές? Το υποσυνείδητο μυαλό είναι αυτό το κομμάτι του μυαλού
δεν χωρίζεται μέσα στο μυαλό μας, απλώς χωρίζουμε τις λειτουργίες. Που ασχολείται με τις λειτουργίες όπως τη μνήμη, όλες τις αυτόματες λειτουργίες του σώματος, δηλαδή χτυπάει η καρδία μας και δεν σκεφτόμαστε για να χτυπήσει η καρδία μας, αναπνέουμε και δεν σκεφτόμαστε γι' αυτό, δουλεύει το στομάχι μας και δεν σκεφτόμαστε γι' αυτό. Όλες οι λειτουργίες που δεν σκεφτόμαστε, αυτές τις λειτουργίες τις λέμε υποσυνείδητες λειτουργίες. Που σημαίνει υπάρχει αυτό το κομμάτι του μυαλού που είναι υπεύθυνο για όλες αυτές τις λειτουργίες τις οποίες δεν σκεφτόμαστε για να γίνουν. Και την ίδια στιγμή το υποσυνείδητο μυαλό είναι η αποθήκη όλων των εμπειριών μας από τη στιγμή της σύλληψής μας, όπως και η αποθήκη των συναισθημάτων μας και μας μιλάει με συναισθήματα. Γι' αυτό και όταν δουλεύουμε το υποσυνείδητο, στόχος μας είναι να αλλάξουμε τις συναισθηματικές καταστάσεις που βιώσαμε στο παρελθόν, ώστε να μην μας ενοχλούν πλέον. Mm-hmm. Αναφέρετε επίσης και τρόπους προγραμματισμού μέσα στο βιβλίο, σωστά, αλλά και επηρεασμού του υποσυνειδήτου. Σωστά. Να αναφέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι. Ναι, το υποσυνείδητο μυαλό επηρεάζεται με κάποιους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε παιδάκια, επηρεαζόμαστε από τους ενήλικες που έχουμε γύρω μας, τους γονείς μας, τους δασκάλους μας. Όλοι αυτοί οι ενήλικες μας προγραμματίζουν με αυτά που μας λένε. Μας καθοδηγούν και όλα αυτά είναι μαθήματα που στο υποσυνείδητο μας μένουν. Μεγαλώνοντας όμως, πολλά από αυτά τα μαθήματα ή μαθήματα που πήραμε μέσα από εμπειρίες μας δεν μας εξυπηρετούν πλέον. Έτσι, ερχόμαστε ως ενήλικες να θέλουμε να αλλάξουμε κάποιους προγραμματισμούς. Να πω ένα παράδειγμα. Ο προγραμματισμός που μαθαίνουμε όλοι από μικρή, το φάει όλο το φαγητό σου. Που είναι ένας προγραμματισμός που οι γονείς μας για να μας βοηθήσουν, όντας παιδάκια, να φάμε λίγο περισσότερο που λέμε. Ερχόμαστε όμως ως ενήλικες και αυτό το πρόγραμμα δεν μας εξυπηρετεί να τρώμε όλο το φαγητό μας. Έτσι ερχόμαστε μετά εμείς και όλους αυτούς τους υποσυνείδητες οδηγίες προγραμματισμού ξαναυποβάλλουμε του μυαλού και του υποσυνείδητου και το βοηθάμε να αλλάξει αυτές τις υποσυνείδητες λειτουργίες, δίνοντας του ένα καινούργιο πρόγραμμα, μια καινούργια υποβολή, την οποία θα βοηθήσει πλέον το άτομο ενήλικας να κάνει τις αλλαγές που θέλει. Αναφέρεται μέσα και κάποια τεστ στο βιβλίο, έτσι δεν είναι? Αναφερόμαστε σε κάποια τεστ με την έννοια ότι βλέπουμε ποιος είναι πιο πολύ υποβολήσιμος. Δηλαδή, βλέπουμε τον πελάτη μας ή τον άνθρωπο, αν δέχεται εύκολα υποβολές ή να μπει στην κατάσταση ύπνωσης και πόσο βαθιά μπορεί να μπει. Αν και οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουμε και πολύ βαθιά για να γίνουν οι αλλαγές. Ναι. Σε μια ελαφριά κατάσταση ύπνωσης, παρατηρούμε ότι οι αλλαγές, το υποσυνείδητο μπορεί να αποδεχτεί υποβολές. Πόσες θεραπείες, πόσες συνεδρίες γενικά κατά τη γνώμη σας χρειάζονται, ανάλογα ίσως τις περιπτώσεις? Ανάλογα με τι θέλει να πετύχει ο καθένας, μέσα στο βιβλίο αναφέρω διακοπή τσιγάρου, αναφέρω για διαχείριση άγχους, στρες και έχουμε και μικρά κείμενα. Αλλά στο γραφείο μπορούμε να πούμε ότι για διαχείριση βάρους είναι 4 με 6 ραντεβού. Για διακοπή τσιγάρου, ένα μεγάλο ραντεβού που μπορεί να πάει 4 με 6 ώρες είναι υπεραρκετό. Για συναισθηματικές καταστάσεις μιλάμε για 6 με 8 ραντεβού. Η υπνοθεραπεία είναι μια βραχία μέθοδος θεραπείας. Και όταν λέμε βραχία, σημαίνει είναι πάρα πολύ γρήγορη. Που σημαίνει ανάλογα με το πρόβλημα του πελάτη, ανάλογα με τι είναι αυτό που θέλει να αλλάξει και να βελτιώσει στη ζωή του, καθορίζουμε και τις συνεδρίες. Τις περισσότερες φορές όμως μιλάμε για μερικούς μήνες. Δεν μιλάμε σίγουρα για χρόνια. Σίγουρα. Και το αποτέλεσμα είναι κάτι μόνιμο ή χρειάζεται κάποια συντήρηση? Αυτή την ερώτηση μας την κάνουν όλοι. Ευχαριστώ. Ναι, χρειάζεται συντήρηση σε κάποια πράγματα γιατί έρχονται αλλαγές στη ζωή μας. Για κάποιον που παίρνει μια απόφαση να κάνει μια αλλαγή, είτε αυτό είναι η διακοπή τσιγάρου, είτε να διώξει βάρος, είτε να περάσει μια εξέταση, είτε να ξεπεράσει ένα χωρισμό, να φτιάξει μια σχέση. Δεν σημαίνει ότι οι καταστάσεις στη ζωή θα είναι ίδιες. Που σημαίνει αλλάζοντας οι καταστάσεις στη ζωή, ίσως το άτομο να ξαναχρειάζεται να μπει σε μια διαδικασία να ξαναενισχύσει τον εαυτό του, να ενισχύσει το εγώ του, την αυτοπεποίθησή του, ώστε να προχωρήσει στον καινούριο στόχο, στην καινούργια αλλαγή που θέλει. Κύριε Σολέα, θα θέλετε να μας πείτε για τις σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους που εσείς χρησιμοποιείτε, ακόμα και για την ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως, ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι μένουν εξωτερικό, επαρχία ή για Έλληνες οι οποίοι θέλουν να σας ακολουθήσουν, αλλά είσαστε στην Κύπρο ή και ανάποδα. Το θετικό σήμερα μπορώ να πούμε ότι και μετά από όλο αυτό που περάσαμε τον κορονοϊό, ότι όλοι έχουμε μάθει πλέον να είμαστε μπροστά σε μια οθόνη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τον άλλον την ίδια στιγμή ζωντανά να σου μιλάει. Έτσι πλέον μπορούμε να πούμε ότι η ψυχοθεραπεία εξασκείται εξ αποστάσεως και μάλιστα με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μπορούμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα να είναι κάποιος στο γραφείο. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα, υπάρχει το σε βλέπω και με βλέπεις ζωντανά την ίδια στιγμή και έτσι μπορούμε να εξασκήσουμε τόσο ψυχοθεραπεία όσο και ύπνο ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ακόμη και κάποιον να μπει σε μια κατάσταση ύπνωσης. Αγίνεται. Βέβαια γίνεται. Ακόμη και να κάνουμε και αναδρομή στο παρελθόν. Που σημαίνει
μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια συνεδρία, είτε στο γραφείο μας, είτε εξ αποστάσεως, καθώς ο άλλος είναι στο χώρο του, στο σπίτι του. Με τα ίδια ακριβώς θεραπευτικά αποτελέσματα. Στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η υπνοθεραπεία, δηλαδή την έχουν αποδεχτεί άνετα οι Κύπροι. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μπορούμε να πούμε πλέον. Εγώ εξασκώ σχεδόν 20 χρόνια. Εδώ στην Ελλάδα διδάσκω περισσότερα από 10 χρόνια. Και βλέπουμε ακριβώς αυτή τη μεταστροφή, ότι ο κόσμος έχει μάθει πλέον ότι, παραδείγματος χάρη, η υπνοθεραπεία για να βοηθήσει τη διακοπή του τσιγάρου. Όλοι ξέρουν πλέον ότι είναι μια μέθοδος που βοηθάει στο να σταματήσει κάποιος το τσιγάρο. Πλέον έχει φτάσει η συνείδηση του κόσμου να αποδεχθεί τη θεραπευτική διαδικασία της ύπνωσης. Να πούμε ότι κάνετε σεμινάρια και συνέδρια, αλλά και ομιλίες και στην Αθήνα, αλλά και στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Σωστά. Τόσο συνεδρίες, διαλέξεις και δωρεά πάρα πολλά και στο YouTube. Και Zoom, κάνετε, Zoom, ναι. Σωστά. Όπως και επίσης προσφέρουμε μαθήματα μέσα από τη Soleas Academy και την Better World εδώ στην Ελλάδα, μαθήματα στην υπνοθεραπεία και για σύμβουλους ψυχικής υγείας. Δηλαδή, εκπαιδεύουμε ανθρώπους για να γίνουν υπνοθεραπευτές και συμβούλοι ψυχικής υγείας με την γνωσιακή συμβουλευτική υπνοθεραπεία. Μάλιστα. Κύριε Σολέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις προσεγγίσεις και για την επεξήγηση της υπνοθεραπείας, της υπνοψυχοθεραπείας, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Ευχόμεθα κάθε καλό στα σεμινάρια, στα συνέδρια και στις μεθόδους και στα επόμενα βιβλία σας. Ευχαριστώ για την συμμετοχή. Ευχαριστούμε πολύ.